επισκεφθήκαμε σήμερα την οικογένεια του νεκρού Νίκου Σαμπάνη, του νεκρού 18χρονου από πυρά αστυνομικών. Τους εκφράσαμε τη βαθιά μας θλίψη και συμπαράσταση στο δίκαιο θυμό και το πένθος τους. Οι εικόνες που αντικρίζουμε εδώ στον καταβλισμό είναι εικόνες αποκλεισμού, είναι εικόνες ακραίας φτώχειας και αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την εγκατάλειψη του κράτους απέναντι στους Ρωμά. Αυτή τη στιγμή για μας το κύριο είναι να σταματήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να σταματήσει άμεσα αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης, ψεύδους, συκοφαντίας, ρατσιστικού λόγου που έχει κινητοποιηθεί από έναν ολόκληρο μηχανισμό και να αφήσουμε την αλήθεια να λάμψει ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα είναι να υπάρξουν και πολιτικές ένταξεις, όπου δυστυχώς τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε κάνει πολλά βήματα πίσω σε σχέση με τα όσα είχαμε πετύχει την περίοδο 2015-2019 και αυτή τη στιγμή το κράτος φαίνεται να έχει πλήρως εγκαταλείψει κάθε πρόνοια, κάθε μέριμνα και κάθε βούληση και διάθεση για τη στήριξη των κοινοτήτων των Ρωμά. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή κρατική υποχρέωση είναι να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη, απέναντι στα παιδιά του, απέναντι στη γυναίκα του, έτσι ώστε αυτό να είναι μια ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης και μεταμέλειας, κρατικής μεταμέλειας, για αυτό το απαράδεκτο περιστατικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δική του μεριά θα κάνει το καθήκον του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.